Αδέρφια καμικάζι, θέλω να με προσέξετε καλά, γιατί θα το δείξω μόνο μια φορά. Αγαπούλα μου, νομίζω ότι πρέπει να σου το πω. Να σας πω κάτι πάντως, ότι εδώ εμείς είμαστε οργανωμένοι πλήρως για οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι, προχώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό επίσης, που... Επίσης, αυτός ο γύρος είναι δικός μας, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, δικός μας ο γύρος. Έλα, έλα, να βλέπω. Ευχαριστούμε. Ναι. Αυτό που θέλω και νομίζω ότι πρέπει δηλαδή να... Το πεις, ναι, έλα, έλα, βοηθάει. Έλα. Ευχαριστούμε. Δικός. Ευχαριστώ. Ξέρεις, αυτό που... Μην ενοχλήσεις, σαν να μην είμαι εδώ εγώ, ε. Συνέχισε. Δεν μπορώ να το πω. Έλα πάμε μία, έλα, μία ακόμα. Τα μάτια σου λάμπουν σαν μικρά αστέρια στο στερεό. Ναι. Ναι. Τα μάτια σου λάμπουν σαν δύο διαμάντια στο στερέο. Σαν δύο μικρά αστέρια στο στερέωμα. Σαν δύο αστέρια στο ξημέρωμα. Στο στερέωμα. Και... Και έχεις το πιο ωραίο χαμόγελο στον κόσμο. Άντε. Και έχεις το πιο όμορφο χαμόγελο στον κόσμο. Ναι. Ναι. Και επίσης τα φτιάξα με τη Μαρία. Χωρίζουμε. Έχω κάτι και για αυτή την περίπτωση. Μη στραγωγέστε καθόλου. Ορίστε. Όχι, μανίτσα. Όλα μόνος μου πρέπει να τα κάνω. Καλό το ανάγνωσμα. Σούπερ. Λέμε είναι καταπληκτικό. Είναι όλο ανατροπές. Σε κρατάει στην τσίτα συνέχεια. Το δικό σου. Σκέτη μαλακία. Είμαι σε σελίδα 50 και δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας παπάρας και μισός. Ένας βαρετός τύπος που μας έχει πεθάνει στην αμπελοφιλοσοφία. Όπω, ακούγεται για μεγάλη μαπά. Τι διαβάζεις? Το ημερολόγιο σου. Μου, να περάσεις στα χέρια σου. Θέλω, αγόρι μου, να ξυπνήσεις. Θέλω να γίνεις πιο έξυπνος, πιο δραστήριος. Οι εποχές είναι δύσκολες, πονηρές, αλόκοτες. Ο Καραμαλής δεύτερη τετραετία. Ήμαρτον. Αγόρι μου, όλα αυτά τώρα θα περάσουν στα χέρια σου. Τι είναι αυτά που μου λες, πατέρα? Ολόκληρη κουρτίνα? Όχι, όχι κουρτίνα, αγόρι μου. Όχι κουρτίνα, εδώ. Απ' έξω. Αυτά όλα δικά μας, μα αγόρι μου, κόφτη πια. Στο κάψω το μυαλουδάκι. Τζάμπα τις πληρώνω τις ρωσίδες. Ωραίο το μαγαζί, ε. Να είναι καλά και η Εμιλία που μας κανόνισε το πρώτο ραντεβού εδώ. Να σου πω, δεν έχω καιρό για κουβεντούλες. Καλά, απλά καθίσαμε και... Πόσο χρονών είσαι, Κώστα? 30. Εγώ είμαι 32 και τα οάρια μου δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό τέρμα είπα παρολογίες, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει κάποια κληρονομική ασθένεια στην οικογένεια για την οποία θα πρέπει να γνωρίζω? Δεν μου έρχεται. Ναι ή όχι. Σκέψου. Ο θείος μου ο Μάκης μόνο είχε υπερβολικά μεγάλο κεφάλι. Τερατογένεσης. Από IQ, δηλαδή, δείκτη νοημοσύνης, πώς θα πάμε? Δεν ξέρω. 9 πάπιες, 2 σκύλοι και 3 γάτες έχουν 40 πόδια. Σωστό ή λάθος?
Όχι, λάθος. Έχουν 38. Έχουν 38, σωστά. Ναι. Έχουν 38. Μπράβο. Αν λέμε, αν κάνουμε ποτέ παιδιά εμείς οι δύο μαζί. Θα μπορεί να έχουν λίγο μεγάλο κεφάλι, αλλά τουλάχιστον θα έχουν καλούς βαθμούς στο σχολείο. Ακούς τη λέξη μπαλόνια. Τι σου έχετε πρώτο στο μυαλό. Παιδικό παρτί. Έχεις ψύχωση με το στήθος της μάνας. Έχω. Τι βλέπεις. Μια πεταλούδα. Δεν είναι πεταλούδα. Δεν είναι πεταλούδα, και να σου πω και κάτι άλλο. Έχασα. Είσαι ψυχανόμαλος, φίλε. Είσαι ψυχανόμαλος. Γιατί έχω τόλοι πάνω μου ψυχανόμαλο. Έχω μέλι. Μέλι έχω πάνω μου. Και είσαι κι άσχημος. Και έχεις κύτταρο το γέννηση στην οικογένειά σου. Φύγε. Συγγνώμη. Κοίτα, μωρέ, κοίτα τι γλυκά, τι χαριτωμένο που είναι. Να τα κάνεις γκουτσου γκουτσου, να τα ζουλάς. Μην κοροϊδεύεις. Τι να κάνω, ρε Μαρία. Ερμόλα, πραγματικά πιστεύω ότι όταν έχεις 2-3 τέτοια πλασματάκια ολόδικά σου, τότε και μόνο τότε είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Ναι. Τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια. Ναι. Ερμόλα, εμείς γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Θες να σου απαντήσω γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε σεξ, ρε Μαρία. Αμά, ρε Μολέ, αυτό ρώτησα. Το μυαλό σου εσένα εκεί στο σεξ, τίποτα άλλο, έτσι. Τίποτα άλλο. Απίστευτο. Ειλικρινά, έχω μείνει άφωνος. Δεν ξέρω τι να πω. Όλη αυτή η μαγεία των χρωμάτων, όλη αυτή η αιώνια μάχη του καλλιτέχνη με τους δαίμονές του είναι απίστευτο. Εσείς, κυρία μου, συμφωνείτε? Απόλυτα, κυρία μου. Κοιτάξτε αυτή την εσωστρέφεια του καλλιτέχνη, αυτόν τον αυτοεξορισμό του από το γύρο κόσμο, από τους κοινούς θνητούς. Είναι απίστευτο. Εσείς, κυρία μου, τι λέτε? Πού να θυμάμαι, ρε παιδιά. Το έχω φτιάξει πριν πολύ καιρό. Ύστερα από αγωνιώδεις προσπάθειες 5 ημερών, οι άντρες της ΕΜΑΚ και των σωστικών συνεργείων πραγματοποίησαν ένα μικρό θαύμα. Όταν βρήκαν το χαμένο ορειβάτη, κύριο Γιώργο. Χατζηπαύλου, φανερά καταδευλημένο, αλλά εμφανώς ζωντανό. Μαζί μας έχουμε το συντονιστή των προσπαθειών, κύριο Γιάννη Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλο, επειδή μας σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγα λόγια για τη διάσωση. Ναι, για τη συγκεκριμένη διάσωση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα παντός καιρού, 80 διασώστες, 8 φορτηγά και 25 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Αυτά όλα, όπως προείπατε, για 5 συναπτές μέρες μέσα στα βουνά. Η διάσωση αυτή ήταν μια τρομερή κατασπατάληση των πόρων μας, προκειμένου να διασώσουμε έναν κύριο ο οποίος απλά έκανε το χόμπι του. Πόροι που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί αλλού, κύριε Τρακόπουλε. Το δίχως άλλο, θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει μερικά από τα σπίτια που καταστράφηκαν με τις χθεσινές πλημμύρες ή ακόμα και την οικογένεια Ματθαίου που την παρέσυραν δυνατά ρεύματα και ακόμα αναζητείται. Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για μια επιχείρηση διάσωσης πολύ ακριβή, κύριε Τρακόπουλε. Με πρόχειρους υπολογισμούς γύρω στα 800.000 ευρώ, ναι. 800.000 ευρώ. Ναι, και μιλάμε πάντα για λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί είτε για την ανέγερση ενός σχολικού συγκροτήματος, είτε για την επισκευή του τμήματος αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο παιδών. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά, κύριε, τυχερέ ορειβάτη? Ρε, δεν με χαίρεστε που έχω για να σας πω. Εγώ ξαναπάω στο βουνό. Την κουβέρτα! Αυτό ήταν. Καλά, Γιώργο, τρομερό. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες να με βοηθήσεις. Συγχρονιστάω από το. Εντάξει, δεν έκανα και τίποτα. Σε κάτω πράγμα τώρα. Πάντως, Νικολέτα, μιλάμε, έχεις πάρει γαμό το μηχάνημα. Λέμε, είναι σούπερ, έτσι. Α, να σου πω κάτι, ρε. Ξέρεις, θα είναι πολύ καλό. Να βάλεις ADSL σύνδεση και καταβάζεις τα πάντα σφαίρα, λέμε. Θα κάνει διαφορά. Τι λες τώρα, ρε. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Εγώ έχθες το βράδυ, κατέβασα μια τσόντα με μια γυναίκα, δύο νάνους, μια τριθοκάμιλο και δύο ντόπερμαν. Σφαίρα σε 30 δεύτερα. Για από το τι ώρα λες?
Θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι? Καλησπέρα, πεντάμορφη Δεσποινής. Ω, μα τι χαριτωμένο κορίτσι. Θα μπορούσατε να μου παρασκευάσετε μερικά χάπια από αυτήν την παραδοσιακή συνταγή? Μολόχα μες τη νύχτα ξεραμένη, με νύχια νυχτερίδα στυλιγμένη και τρίματα χαμόμηλου μαζί, να χτυπηθούν καλά στο μαγαζί. Και να τα πάρει ο φλογοβόλος μαύρος δράκος, να τα γυρίσει τρεις φορές μέσα στο δάσος και να έρθει ο μάγος να φυσήξει μια φορά και ένα κορίτσι να τα ρίξει στη φωτιά που καίει από κορμό γέρικο πεύκου κάτω από την πανσέλινο φως. Καλά, κατάλαβα, κατάλαβα. Ασπιρίνη θέλετε? Ναι. Και δεν το λέτε? Πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν τελευταία. Της προάλλησης ήμουν στο σούπερ μάρκετ και η πολίτρια για να με εξυπηρετήσει ούτε έσκησε το μπλουζάκι της, ούτε τράβηξε το παντελόνι μου, ούτε έπεσε στα τέσσερα να την αγαπηθεί, ούτε μου ζήτησε. Περίεργα πράγματα. Έχεις δίκιο, ε. Κι εγώ πήγα στο βιβλιοπωλείο προχθές να πάρω το τάδε έφη Ζαλατούστρα, ξέρεις που το έψαχνα, ρε. Και ήταν εκεί πέρα η πολίτρια, δηλαδή και μου το έδωσε όρθιο, ούτε καν στα τέσσερα. Και ήταν και μια άλλη εκεί και δεν κάνανε λεσβιάκο. Και δεν φοράγε ούτε ζαρτιέρες, τίποτα. Και ούτε φωνάζε ηχκόμεν, μόνο μου έδωσε την απόδειξη, πλήρωσα και έφυγα. Τι ζούπα, ζούπα. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα με τις τσόντες. Όπως πάτε, θα τυφλωθείτε. Πολύ άσχημα. Γιώργο, Γιώργο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μωρό μου, ήταν, μόνο ωραία, τέλειο ήταν. Να σου πω, πώς με αγαπάς. Πολύ, μωρό μου, πολύ. Πόσο πολύ? Τόσο, τέλειο, τόσο, μωρό μου. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Θα ανοίξω τα παράθυρα να μπει αέρας. Άνοιξε τα παράθυρα. Πώς, αέρας. Άνοιξε τα να μπουν όλα. Τι, Καθαρίδα. Ο άντρας μου, που κρύβει, που κρύβει. Τι λες, μωρή! Εγώ είμαι ο άντρας σου! Α, ναι. Σωστά. Γεια σας. Γεια σας. Σεραφείμ. Σίλας Σεραφείμ, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των αστυνομικών, ήρθαμε να σας πούμε ένα γεια, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε εδώ στην περιοχή εμείς, με ένα τσέκ, έναν έλεγχο έτσι, της πόρτας για την ασφάλεια, δωρεάν από εμάς δεν είναι τίποτα, και να σας πούμε να είστε ήσυχοι, είμαστε πάντα δίπλα σας, είμαστε εδώ στη γειτονιά. Σαντουιτσάκι, σαντουιτσάκια. Έτσι, όλα μια χαρά θα είναι, κοιμάστε ήσυχοι, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Θέλουμε να μας βλέπετε σαν το φίλο σας, τον κολλητό σας που θα μπορούσε ας πούμε, να σας πει ότι στην Αιγαίου τα διπλοπαρκαρισμένα τα γράφουν τώρα. Δεν το μάθατε από μένα όμως, δεν το ξέρετε απλώς. Τι έτσι. Λέτε. Ναι. Αυτά, μια χαρά είστε, το βλέπω. Σας φέραμε και ένα φύκο, να έχετε ένα φύκο, αυτό το φαστίσω εγώ εδώ πέρα. Και θα τον ποτίζετε με αυτό. Τη Ζαϊνάτο, μην το βλέπετε έτσι. Βέβαια, είναι πολύ. Πολύ τελευταίες τεχνολογίες. Yes. Τώρα, αυτά. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ. Πάντα, ό,τι να μας φωνάξετε, είμαστε οι κολλητοί σας. Είμαστε οι φίλοι σας. Αυτό θέλω να ξέρετε. Καταλάβατε. Πάντα έτσι φιλικοί είστε. Για να καταλάβετε, εγώ φοράω τη γρε τάγκα. Με κάνει πιο ανθρώπινο. Και γι' αυτό το λόγο είστε φιλικοί, γιατί εμένα μου φαίνεται εδώ ότι σας αρέσουν οι μελαχρινές. Μήπως θέλετε να το κάνουμε κιόλας. Όχι, με παρεξηγήσατε, δεν είναι. Άλλωστε, το απαγορεύει και ο κανονισμός. Αυτό που θέλουμε, και προσωπικά εγώ δηλαδή, είναι όταν με βλέπετε, να βλέπετε το φίλο σας, το Σίλα. Και όχι το μπάτσο που ήρθε με το περιπολικό και έπεσε πάνω στα μάξι σας και το έκανε ρημάδια. Λοιπόν, Μαράκη, άκουσε με. Ναι, είναι κάποια μικροπράγματα τα οποία, ξέρεις, στην αρχή δεν μας φαίνονται.
Μετά είναι τα... Ναι, λοιπόν, άκουσε με. Καλύτερα να τελειώνουμε, καλύτερα να χωρίσουμε. Τώρα βέβαια θα μου πεις τι σώει χωρισμός είναι αυτός από το τηλέφωνο, αλλά καλύτερα έτσι, δηλαδή από κοντά θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Να ξέρεις ότι δεν σου αξίζω, ούτε εσύ μου αξίζεις, είσαι για κάτι περισσότερο, κάτι πιο δυνατό. Ένα πράγμα να θυμάσαι, ότι πραγματικά εγώ θα είμαι δίπλα σου. Δεν θέλω να χαλέσει τίποτα μεταξύ μας, θέλω να είμαστε φίλοι. Εγώ θα είμαι εδώ, να το ξέρεις. Πραγματικά είναι... Έλα Μαρία, ο Ερμόλεος είμαι. Λοιπόν, άκου, όταν επιστρέψεις στο σπίτι, βάλε την κασέτα στον τηλεφωνητή να γράφει παραπάνω. Τι να προλάβω να πω μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Έλα, γεια. Αγάπη μου, είδα ένα φοβερό εφιάλτη, μωρό μου, είδα λίγο ότι ήμουν στην άκρη ενός γκρεμού και πήγαινα να πέσω και εγώ σε πλησίασα και σε φώνασα και σου το έκανα, Εμιλία, μωρό μου, και σε έφευγες τρουλιά σου τόσο και μου λέγες, φύγε, Εμιλία, μωρό μου. Τι λες, μωρό μου. Το έβλεπα. Τι βάζεις στο μυαλουδάκι σου. Εσύ, που είσαι ο πιο τρυφερός στα προκαταρρευτικά, που ξέρεις όλες τις τάσεις και που σου σηκώνεται ακόμα και μετά από την πέμπτη φορά. Αλήθεια? Όχι ρε, μαλακίες λέω. Αλλά να μην ονειρευτώ κι εγώ λιγάκι. Έλα να κοιμηθούμε πάλι. Ερμόλε! Όχι, εντάξει, είμαι καλά. Χριστέ μου, σώθηκα. Σώθηκα, θαύμα. Μέσωσε το ρολόι του παππού μου. Η σφαίρα χτύπησε πάνω του. Ποιο ρολόι του παππού, Ερμόλε, αφού το πούλησε στο Σίλε χθες. Δίκιο έχεις. Βρε, Ερμολαέ μου, βρε, αγάπη μου, είσαι σίγουρος ότι τώρα είναι ο καιρός που κλαδεύουν το άγριο για σεμί? Ναι, ρε, Εμιλία, τώρα είναι ο καιρός. Εξάλλου αυτό το κολόφιτο έχει γεμίσει ρίζες όλο τον κήπο. Από εδώ μέχρι το πέρα μα φτάνουν οι ρίζες. Έλα, βρε, αγάπη μου, μήπως υπερβάλλεις λιγάκι, δεν σου φταίει σε τίποτα το έρμο το για σεμάκι. Λοιπόν, Εμιλία, με έχει πιάσει ο πονοκέφαλος από το πρωί. Η μέρα μου στο γραφείο δεν πήγε καλά. Έχω σπάσει τα νεύρα μου. Θέλω να χαλαρώσω με λίγη κυπουρική. Αν μ' αφήσεις, βέβαια. Και δεν μου πρίζεις τα σηκώτια με τη μουρμούρα σου. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν έρχεσαι να χαλαρώσεις τον κήπο μας. Αυτός είναι ο κήπος του Γιωργάκη. Μπαμ. Τι κάνουν εδώ τα πουλάκια μου? Πώς από εδώ, Αντριάννα? Από εδώ η Αλκμίνη, η γυναίκα μου. Η Αλκμίνη είναι μοντέλο και διαφημίζει εσώρουχα και της έδειχνα κάτι ιδέες εδώ, πώς να τα... Μάλιστα. Α, και αυτό το ξανθό το πορνιδιάκι? Η Γεωργία. Η Γεωργία έχει μια αναφυλαξία με τα ρούχα. Γι' αυτό τα βγάζει κάτι περίεργες φλίκτενες και δεν... Μάλιστα. Καλό στο μοντελάκι. Μη συγχύζεσαι, αγάπη μου, μη συγχύζεσαι. Αυτή τι είναι, Σίλα μου? Η Νικολέτα είναι αδερφή της Γεωργίας. Η οποία δεν έχει το ίδιο πρόβλημα με τα ρούχα, αλλά επειδή συμπάσχει και για να τη συμπαρασταθεί, το πετάει και αυτή. Όπα, ρε Σίλα, αγόρινα μου, θα με ζουλάνεις, αγόρι μου, θα με ζουλάνεις. Ξανά, μανά, σου εξηγήσω τον όνειρο, πας τι καταλάβεις, αδερφάκι. Λοιπόν, πρόσεξε, αγόρι μου, πρόσεξε. Εδώ είναι και η κάψα, είναι η γυναίκα σου. Μπουκάρει μέσα και εσύ ζουλάνεσαι, γιατί η γυναίκα στάζει κάψα, αγόρι μου, τη βλέπεις και ξυπνάει το τέρας, ρε! Ξυπνάει το τέρας. Την βουτάς, την πετάς πάνω στο φιδότερμα, τη σκίσεις τα ρούχα, την αφήνεις με το σουτιένε και τη ξηγέσαι καλάμα τα dream. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι ο ρόλος, αλλά εγώ το χτίζω. Κατάλαβες, του βάζω ένα υπόβαθρο, δηλαδή αυτό της μεθόδου που έλεγε, κατάλαβες, ο ηθοποιός πρέπει να. Ναι, ρε, τον κάψαν τα Viagra. Όχι, παιδί μου, ποιος είμαι, πού πάω, ως κατάσταση, κατάλαβες, του βάζω κίνητρα. Το φελέκι μου γαμό, τσότα γυρίζουμε, αγόρι μου, τσότα γυρίζουμε. Γαμό, τι μου με φάγανε κουλτουριάριδες.
Παιδιά! Τι θα γίνει, θα με βοηθήσετε καθόλου εδώ πέρα? Ναι, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Την κρατάμε μια χαρά, λίγο πιο σταθερά. Αν θέλεις και γρήγορες κινήσεις δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Πάμε με το ρυθμό. 1, 2. Keep going. Keep going. Καλά έκανες και βοηθάς εσύ, γιατί είμαι κουρασμένος. Άστα ρε φίλε, ό,τι μπορώ κάνω. Τι είναι, ρε! Σιλά! Τι είναι, σιλά! Αυτό εδώ στο επίμαχο. Δηλητηριώδες βέλος. Όχι, όχι, Θεέ μου. Δηλητηριώδες βέλος των Ιθαγενών. Αν δεν το ρουφήξει κάποιος αμέσως, θα πεθάνει μέσα σε μισό λεπτό. Και, τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Θα πεθάνεις. Κοίτα να δεις, ρε γαμώτο. Μωρό μου, έρευε στο όνειρό. Ναι. Για λέγε, ρε. Ήμουνα σε μια παραλία τύπου Καραϊβική. Και με πλησιάζει ένας τύπος. Έλα, ρε. Έτσι, ημίγυμνος. Και αρχίζει να μου μιλάει. Ναι. Τι είναι, ναι! Δεν ζηλεύεις καθόλου! Όχι, ρε μωρό, τι να ζηλέψω, δεν είμαι κανένας μάπας το να ζηλέψω. Τι τα όνειρα! Σιγά τώρα, όλος ο κόσμος βλέπει όνειρα. Τι σαν πως εγώ δεν βλέπω όνειρα με άλλες γυναίκες. Τι! Βλέπεις όνειρα με άλλες! Ναι, ρε μωρό, μην κάνεις έτσι τώρα. Δεν είναι τίποτα το παράξενο αυτό, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Βλέπω κι εγώ εκεί πέρα, τι νομίζω ότι βλέπω τίποτα. Απλά πράγματα, απλά. Δηλαδή? Εντάξει, ότι είμαι εκεί πέρα με τίποτα τύπησες, ξέρεις τώρα, με κάτι μακριά μαλλιά, με χιλάρες κόκκινες και. Τι είναι αυτό, τι κάνετε με αυτές με τις χιλάρες? Τι κάνουμε, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Ανεφόμαστε εκεί πέρα με σαντιγές και σοκολάτες και. Σταμάτα, θα ξεράσω, αηδία! Έλα, ρε μωρό, πώς κάνεις έτσι τώρα, αυτά είναι νορμάλ πράγματα, έτσι να φεύγει το μυαλό μας λίγο, σιγά. Νορμάλ, ε? Ναι. Θέλεις να σου πω λοιπόν τη συνέχεια τι έγινε με τον τύπο στο όνειρό μου? Πες μου, μωρό, για λέγε. Λοιπόν, αυτός μου μιλάει συνωμοτικά στα αυτή. Και εγώ του λέω ναι, κάντο με ζωριλίκι, ναι, χωρίς αναστολές. Και μετά. Μετά ναι. Σε παίρνει? Όχι, σε πυροβολή. Πόπο, είναι τέλειο, ε. Ναι. Φανταστικό. Ναι. Δεν μου λες. Αυτός ο ασθηματικός με τη μαύρη κάβα, ποιος είναι πάλι? Γιάννης Δραγόπουλος, μαύρη ζώνη. Βάλκαν Ιωνίκης, 30, ναι. Wow. Πολύ καλό παιδί. Ερμόλαος Ματθαίου, καφέ ζώνη, δεν έχει πάρει ακόμα. Αντάν. Τρίτο στο Πανελλήνιο. Ναι, μπράβο. Γιώργος Ηλιόπουλος, νέο ανερχόμενο ταλέντο, δεν έχει πάρει ακόμα ζώνη. Και έτσι που λες το σκέφτηκα. Και είπα, ας ρίξω μια ματιά στις αγγελίες με τα προσωπικά. Γιατί όχι. Και πολύ καλά έκανες. Αφού απάντησες στη δική μου αγγελία και είμαστε εδώ τώρα. Έτσι, δεν ξέρω, τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και έχει μια μαγεία σήμερα η μέρα. Και τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Ναι. Έλα, ρε φιλαράκι. Όχι, δεν πήγα δουλειά σήμερα. Είμαι στο πάρκο με το Μωάκι. Ποιο Μωάκι? Το καινούργιο, το αίσθημα, ρε. Ολόφρεσκο. Κάτι ώρες. Ναι. Όχι, ρε, μια χαρά σου λέω. Γύρω σε ένα 55. 70. Γύρω σε ένα 70. 55-56 κιλάκια. Καθαρά. Όχι, ρε, σου λέω. Μια χαρά φυσικότατο, τη σιλικόνη.
Όχι, όχι, φουσκωτώ, φουσκωτώ και. Αφού κουνιέται, το είδα. Σιγά μην έχει κάνει λοιπόν αναρρόφηση, αφού πλάκα όλο το σώμα, εντάξει, γυμναστική είναι αυτό. Και τα δοντάκια. Κανονικότατα. Όχι, 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 ούτε φύκε ούτε τίποτα. Φυσικά. Και να είναι χέστηκα, μωρέ, σιγά τα αυγά. Ναι. Όχι, δεν το έχω ρωτήσει. Λες. Κάτσε, περίμενε. Να σου πω. Από περιουσιακά στοιχεία έχουμε τίποτα, κανένα σπιτάκι, καταθέσει τράπεζα, κτηματάκια. Ναι, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι ώρα αυτή για τέτοια. Μισό, μην κλείσεις. Το παράκανα, ε. Ναι, είναι το πρώτο μας ραντεβού και το έχεις φάει όλο στο τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα τα αλλάξω. Ωραίο. Ωρε φίλε βαβούρα! Αγμόλ, μου χέρι μου, petit cochon. Έλα! Αγάπη μου, τόσο καιρό σε είχα παρεξηγήσει. Αυτή η μανία σου με το μίνιμαλ, τα μίνιμαλ, τι είναι αυτά. Αλλά μωρό μου, έχεις τόσο δίκιο, μικρό μου κατεκατζαράκι εσύ. Έλα! Το σπίτι μας μεταμορφώθηκε, αγάπη μου. Η φωλίτσα μας έγινε κουκλίστικη. Τότε τέτοια απλότητα, τέτοια σιμπλουσίτε. Μωρό μου, πού έκρυψες τα στην τίμη της σκάλας. Πού τα έχεις βάλει, πες μου. Α, και τα βιβλία μου. Πού τα έχεις σκόνη, πού τα έχεις βάλει. Μίλα, βρε. Έλα. Και τις τσότες μας. Εσύ τα έκρυψες. Πού τα έχεις, βρε. Αγάπη, πες μου, αυτό είναι αυτό που λένε το Feng Shui. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι χωρίζουμε, Γιώργο. Bye. Τζους, καλιάρτο κουκού. Τέλειο είναι. Ναι. Φανταστικό! Ναι! Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα στη σειρά! Ναι! Δεν μου λες, τώρα ο Ρότζερ Μουρ είναι ο γιος του Σον Κόνερι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, γνωρίζετε κι εσείς προσωπικά με τον καλλιτέχνη? Ο Ιώνας δεν μιλάει ελληνικά, μόνο φιλανδικά. Και είναι λίγες ώρες στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τον καλλιτέχνη. Μάλιστα. Και πώς του φαίνεται η έκθεση? Μην είσαι και μόνος καλά, έτσι, και μόνο, έτσι, το μόνο. Για, εν έκθεση, αν δεν πάρουν άστας άνεν, φαίνεται άλλες ζάμεν. Λέει ότι το αρέσει πάρα πολύ η έκθεση και η Αθήνα και ότι έχετε πολύ χοντρό κόλο. Ευχαριστώ. Για. Κοιτάξτε και μέρα τα φιλανδικά μου δεν είναι πολύ καλά, είναι της πλάκας, αλλά... Τι είναι σκυμπιάτς, τι είναι το μπορεί. Τι την χάμεν, αλλά αν σε την ελληνιά, το... Λέει κι άλλα. Λέει ότι υπάρχει μια τρομερή ακτινοβολία. Για, ακτινοβολία. Στην τέτοια. Για τον κόλο σας πάντα μιλάει. Μάλιστα. Ναι, ωραία, λοιπόν. Και πώς το φαίνεται, λοιπόν, η Αθήνα, τα αξιοθέατα, ε? Εσύ γιατί με τους χάδεξες, Αθήνα, Αθήνα, Γκούντεν, Αθήνα, Ακροπόλεν, για, τετάθεν, Βεβαίως, έχει ξανάρθει στην Αθήνα, του αρέσει η Ακρόπολη, η Διονυσία Ροπαγή του και ο κόλος είναι τόσο χοντρός που αλλάζει την τροχιά της γης. Ακάντα! Λοιπόν, πείτε ότι πρέπει να πηγαίνω γιατί μυρίζει σαν φιλανδικό ψάρι. Γεια! Free Willy! Καλά, ρε Γιώργο, είναι τέλειο! Πολύ καλύτερα από το να πηγαίναμε σινεμά. Τέλειο, να σου πω, να κάνω εγώ τη Φιλανδία την άλλη φορά. Ωραία, μου τι θέλει, ό,τι θε. Έχει τ' άλλο. Μπα, καλώς το. Γύρισες. Πού ήσουν, α? Στο γυμναστήριο, όπως κάθε εβδομάδα. Εσύ μάθανε τίποτα καινούργιο? Ναι, μας μάθανε, θέλεις να δεις? Αυτά σας μαθαίνουν στο βόλι?
Ποιο βόλεϊ, ρε, ποιο βόλεϊ! Τζούντο πηγαίνω, αλλά κάθε εβδομάδα στο λέω και εσύ δεν μ' ακούς. Θα το θυμάμαι τώρα. Να, αγάπη μου, μου ήρθε μια ιδέα. Τι θα έλεγες να αλλάξουμε στάση απόψε? Α, ναι, πολύ ευχαρίστως. Πιάσε εσύ τη σιδερόστρα και εγώ να ράξω τον καναπέ να ξύνω τα αρχίδια μου. Πάμε. Εμένα οι ώρες μου πιώνουν. Το τέλος έρχεται. Όπως είμαστε. Ας το πιώνουνε, μαρμαράκια. Όπως είμαστε. Τσάμπα, τις πληρώνω τις νοσίδες. Ο Καραμαλής δεύτερη τετραετία. Αλλά και ο τίτλος του. Η γυναίκα με τα 16 μαστάρια. Εσείς, κυρία μου, συμφωνείτε? Απόλυτα. Τα μαστάρια νομίζω ότι δείχνουν αυτή την εσωστρέφεια του πίνακα. Ακριβώς. Την προσπάθεια του καλλιτέχνη για το εξωτερικό. Είσαι πολύ καρακιόζη. Τι να πω, συγχωρέσατε την αμηχανία μου, αλλά... αλλά πρώτη φορά βλέπω αριστερά. Μαλάκα, το πόδι σου είναι νούμερο. Μαλάκα, χόμπιτ. Ξέρεις τι λένε και τους άντρες με μεγάλα πόδια, έτσι? Γράφει, γράφει. Βρισκόμαστε εδώ πέρα. Μαλάκα, οι τρελοί δημοσιογράφοι. Κύριε Δρακόπουλε, πείτε μας λίγα λόγια για τη διάσωση που συνέβη. Ποια διάσωση, κορίτσι μου? Ξέρω πως έβλεπα εγώ μετά από 5 μέρες στο βουνό. Έλα εδώ. Αλλά και αυτός ο τίτλος, αξίριστη forever. Είναι η... Καλά, δεν θα μας αφήσεις να το πάμε.